Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στην πρόβλεψη ότι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι θα έρθουν στο τέλος του ελληνικού προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, προχώρησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αργά χθες το βράδυ στην Βρετανική Πρεσβεία. Ο κ. Τουρνάρας επεσήμανε ωστόσο πως ο σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος, καθώς κάτι τέτοιο θα τροφοδοτούσε ένα νέο κύκλο αβεβαιότητας σε πολλαπλά επίπεδα. Σε μείζον πολιτικό ζήτημα έχει αναχθεί η εξέλιξη της επένδυσης στο ελληνικό, με την κυβέρνηση να βρίσκεται επιποδός ώστε να βρεθεί τρόπος να αρθεί το τρίτο κατά σειρά διέξοδο που σημειώθηκε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Την πεποίθηση πως το όλο ζήτημα πρέπει να κλείσει άμεσα και η επένδυση να επισπευθεί, εκφράζει το Μέγαρο Μαξίμου σε υψηλούς τόνους, γνωρίζοντας καλά πως οι όποιες κολοσιεργίες τραυματίζουν το φιλοεπενδυτικό προφίλ της κυβέρνησης αλλά και προσωπικά του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αποφασισμένος να μείνει στην Ελλάδα αλλά και να προσφύγει νομικά όπου χρειαστεί έναντι του νέου νομοσχεδίου για τα ταξί, δηλώνει ο δημιουργός της εφαρμογής BIT, Νίκος Δρανδάκης. Μιλώντας στο insider.gr, χαρακτηρίζει παγκόσμια πρωτοτυπία την ρύθμιση των εφαρμογών που δουλεύουν με νόμιμα ταξί και τονίζει ότι η μάχη που θα δώσει είναι για να υπερασπιστεί το καλό μοντέλο με το οποίο ο κόσμος αγάπησε την εταιρεία. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και αγοράζει το σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόρα κυβέρνηση 760,68 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,78% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.